φτηνά τάμπλετ τουρκικής κατασκευής που κοστίζουν 215 λίρες, δηλαδή 47,5 ευρώ, χάρισε ο Ερντογάν στους μαθητές και καθηγητές του μειονοτικού σχολείου στην Κομοτηνή που επισκέφθηκε την Παρασκευή. Τότε βέβαια, περπατώντας καμαρωτός, έμοιαζε να μοιράζει σακούλες από χρυσάφι. Την ίδια ώρα, το αλυτρωτικό κόμμα ΔΕΜ, που είχε ιδρύσει ο Σαδί, κατηγορεί την Ελλάδα πως αν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 36 χρόνια, δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη θρησκεία και την παιδεία της τουρκικής, όπως την χαρακτηρίζει μειονότητα στη Θράκη. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης έδωσαν την απάντηση, θυμίζοντας το πογκρόμ του 1955 και τις απελάσεις του 1964. Τον ξεριζωμό του ελληνισμού της πόλης, της Σύμβρου και της Τενέδου, που επίσης προστατεύει η συνθήκη της Λοζάνης. Από την Κωνσταντινούπολη, που φιλοξενεί σήμερα την έκτακτη σύνοδο των χωρών της Ισλαμικής Συνεργασίας, ο Ερντογάν εμφανίστηκε ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των μουσουλμάνων κατά του Ισραήλ. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Ο Ερντογάν χτίζει νέες συμμαχίες και γίνεται συνεχώς και πιο επικίνδυνος. Η Κατερίνα Σερέτη είναι εδώ και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να το δούμε. Οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν ποτέ τις προκλήσεις. Και αυτό που λένε για τα 18 νησιά τώρα και για τα 132 και ό,τι άλλο είναι εσωτερική δική τους αντιπαράθεση και πλειοδοσία. Απ' την άλλη μεριά τροφοδοτήθηκε και από την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι στα υπέρ της επίσκεψης. Απ' την άλλη μεριά και το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών περνάει και αυτό σε μια, όχι επίθεση Κατερίνα, αλλά πώς να το πω, μια τροχιοδεικτική βολή. Ναι. Άνοιξαν ζητήματα από την επίσκεψη Ερντογάν και ο κύριος Νίκος Κοντζιάς σήμερα, κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη τύπου, κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αρμένιο ομολογό του, ρωτήθηκε για το θέμα αυτό τη διεκδίκηση των νησιών και απάντησε με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο. Σαν να μην σκάβετε το λάκκο σας, μην παίζετε, μην βάζετε τα δάχτυλά σας στη φωτιά γιατί θα καείτε κι εσείς. Ναι, θα το ακούσουμε τι είπε. Τους είπε ότι αν εσείς πάτε να βάλετε διεκδικήσεις, μπορεί να έχουμε και εμείς διεκδικήσεις. Αυτό έχει μια λογική. Το είπε με επιφυλακτικότητα και ναι, με διπλωματία. Το είπε πολύ, πολύ ωραία. Των εξωτερικών θα το ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πώς, γιατί είναι, αν αρχίσουμε τις αμφισβητήσεις, τότε στην ουσία, από την άλλη μεριά, δικαιώνουμε και τον Ερντογάν που λέει ότι πρέπει να ξαναδούμε τις συνθήκες. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το διατύπωσε ο κύριος Κοντζιάς. Ξέρω ότι κάποιοι αμφισβητούν από δεκαετίες και μιλούν για γκρίζες ζώνες, αλλά σας το λέω δημοσίως πρώτη φορά. Αν εφαρμοστούν τα κριτήριά τους, μάλλον θα βρούμε γκρίζες ζώνες για την Τουρκία. Γι' αυτό επέμενα να το ακούσουμε, γιατί με τον τρόπο που το λέει, λέει ότι αν τις συνθήκες τις εφαρμόσουμε, τότε θα δούμε γκρίζες ζώνες για την Τουρκία. Και υπάρχει αυτό που λέει ο κ. Σκοτζιάς, είναι σωστό. Είναι σωστό. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με τις συνθήκες, είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά θέλω πολύ να μας πεις και ένα χαρτί. Το οποίο λοιπόν, όταν το μάθαμε, δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Είναι, κυρίες και κύριοι, και θα δείτε, ένα έγγραφο της ασφάλειας Κομοτηνής, το οποίο πηγαίνει προς το Πανεπιστήμιο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και πες μας, ρε Κατερίνα, τι ζητάει με αυτό το χαρτί ασφάλειας. Το μάθαμε μέσα από μία ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το έγγραφο λοιπόν λέει ότι προκειμένου να εκτελέσουμε σχετική την παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση, δηλαδή διετάχθη προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης, ζητούσε λοιπόν, ζητεί με το έγγραφο αυτό, τα στοιχεία καθηγητών οι οποίοι, και προσωπικού του Πανεπιστημίου, που σχετίζεται, λέει, με το ζήτημα της χρήσης του όρου τουρκική μειονότητα. Στην ουσία τι λέει, κάνει έρευνα η ασφάλεια και λέει ποιοι καθηγητές ή ποιοι λέκτορες. Με παραγγελία εισαγγελέα. Ναι, όποιο άλλο επιστημονικό προσωπικό. Ακριβώς, είναι παραγγελία εισαγγελέα. Ναι. Δεν είναι της ασφάλειας πρωτοβουλία. Δεν είναι ψήφιση στο κεφάλι μόνο του. Αυτό. Είναι του εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Και ζητάει λοιπόν και αν υπάρχουν και δημοσιευμένες μελέτες. Αυτό είναι μια πολύ περίεργη παραγγελία. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν ζητάει διευκρινήσεις από τον αστυνομικό διευθυντή Κομοτηνής και από την εισαγγελία, από τις αρχές Κομοτηνής τέλος πάντων. Προφανώς από την εισαγγελία, γιατί η αστυνομία από τη στιγμή που υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, τη δουλειά της κάνει. Και πρέπει, λέει, να στείλει το έγγραφο. Λέει ότι εμείς είμαστε ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για να διευκρινιστούν λεπτομέρειες σε σχέση με το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο γεννά εύλογες αμφιβολίες. Δεν είναι καλό το ότι ανοίγουν συνεχώς θέματα. Κατέρινα, να σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λίγο το χάρτη, να τον δούμε μια φορά. Το χάρτη αυτό με τις αμφισβητήσεις των Τούρκων, το παράλογο του πράγματος, με αμφισβητήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι έξω από την Άνδρο. Δεν είναι τωρινό,
Δεν είναι εκπληκτόμεθα. Το κάνουν οι Τούρκοι μεθοδικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τώρα φούντωσε ξανά. Εντάξει. Νησιά. Δηλαδή, κατοικημένα νησιά είναι. Ναι, ναι, δεν είναι. Είναι αυτό που λέει ο Κιλιτζάρογλου, ότι μας έχουν χαρίσει οι Τούρκοι. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας κλίμα.